Καλημέρα σας, είμαι Ελένη και σήμερα το βίντεο μου δεν θα είναι για τη μαγειρική. Σήμερα θέλω να σας δείξω πως εύκολα μπορούμε να φτιάξουμε μία τοστιέρα. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά όταν το ανοίξαμε έκανε μπαμ και έπεσε ασφάλεια. Και ήθελα να πάρω καινούρια, αλλά σκέπτηκα ότι πρώτα να δω τι έγινε και μετά να το πετάξω αν είναι. Και τώρα πρέπει να ξεβιντώσω πρώτο χερούλα. Μετά με κατσαβίδι. Σηκώνω καπάκι. Εδώ δεν έχει ούτε βίδες, τίποτα. Απλά σηκώνω καπάκι και ανοίγει. Να το, ήδη βλέπω τι έγινε. Τώρα να σας δείξω λίγο πιο κοντά. Βλέπετε, κάει και καλώδιο που συνδέεται στο αντίσταση. Και τώρα πρέπει να βρω κάτι για να φορέσω εδώ ακροδέκτης. Να, έχω ακροδέκτης, να βάλω στο καλώδιο και να συνδέσω με εκεί που ήταν, στο αντίσταση. Για να μπει μέσα στο καλώδιο, πρέπει πρώτα να καθαρίζω το καλώδιο με μια πένσα. Πρώτο κόβω. Λίγο να σφίξω το καλώδιο, φοράω ακροδέκτης, να σφίξω με πολύ δύναμη για να μην μας πέσει. Και με αυτή τη μεριά να μπει πάνω στο καλώδιο που είναι αντίσταση. Δοκιμάζουμε πάντα αν είναι σφιχτά και δεν πέφτει τυχόν. Αυτή ήταν η δουλειά. Καλό θα ήταν αν να είχα εγώ τέτοιο καπάκι πλαστική μεμβράνη ακόμα για να βάλω για ασφάλεια, να ασφαλίζεται τα καλώδια, αλλά εγώ δεν έχω, τι να κάνω. Και τώρα καθαρίζω πολύ καλά τη σκάρα και κλείνω όλα βιντόνο όπως το άνοιξα, έτσι και να κλείνουμε. Έχει πολύ καθαρό, κοιτάξτε, σαν καινούριο. Και δεν χρειάστηκε να την πάω ούτε στο μάστρο να δώσω λεφτά ή να πετάξω. Το άνοιξα, δοκίμασα. Δοκιμάζω τώρα αν ζεσταίνεται, ανοίγει και λαμπάκι. Και αυτό ήθελα να σας πω, ότι πάντα πρώτο πετάξετε στα σκουπίδια κάτι που κάηκε ή χάλασε, κοιτάξτε πρώτο μήπως να μπορέσετε και να το φτιάξετε μόνοι σας. Σας χαιρετώ. Γεια σας.